Καλησπέρα και σήμερα από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας μετά ένα μικρό διάλειμμα δύο εβδομάδων ξανά είμαστε εδώ στη συχνότητα του nstv.gr nstv live για να πούμε μετά από αρκετό καιρό που έχει να βγει η εκπομπή κυρίως την επικαιρότητα του Πανιωνίου που έχουν συμβεί πολλά πράγματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά γενικότερα στα αθλητικά δρόμενα της Νέας Μύρνης, μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στο τμήμα μπάσκετ, αυτό που συζητιέται τις τελευταίες μέρες, και να μιλήσουμε και λίγο, με την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, να πούμε ότι όπως θυμάστε όλοι, στο μπάσκετ, στην αφαιρία του μπάσκετ ο Πανιώνιος συμμετείχε και κατάφερε να βγει στην κανονική περίοδο, στην πρώτη θέση και μάλιστα όπως είχε γίνει η προκήρυξη του πρωταθλήματος οι ομάδες θα παίζανε κανονικά ο πρώτος με τον 8ο, ο δεύτερος με τον 7ο, ο τρίτος με τον 6ο και ούτω καθεξής μέχρι να βγουν στους δύο νικηφέρους αγώνες όποια ομάδα δηλαδή από τους πρώτους 8 έκανε σε αυτά τα ζευγάρια δύο νίκες θα έπαιρνε την πρόκληση για το Final Four που διεξήχθη πάνω στο γήπεδο των Άγιων Ιωσίων εκεί που αγωνίζεται το τμήμα μπάσκετ της ΑΕΚ για να γίνει το Final Four της Α2 όπου και θα παίζανε τέσσερις ομάδες, διεκδικώντας τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην άλλη μεγάλη κατηγορία. Αυτό βεβαίως, σύμφωνα και με την προκήρυξη, αν και κάποιοι μετά, όπως θα θυμάστε, όσοι ενδιαφέρεστε, θεώρησαν ότι δεν ήταν αρετή και καθαρή ο τρόπος διεξαγωγής αυτού του Final Four, καταφέρανε και αδικήσανε κυρίως την ομάδα των παλιών δικού μας μεγάλου διεθνούς βασιλικολίστα και προπονητή μας ανέβασε πριν κάποια χρόνια θυμάστε από την Β' Εθνική στην Α2 του κυρίου Οικονόμου ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια προπονητής στον Ερμή Σηματαρίου. Εκεί λοιπόν ξαφνικά αποφασίστηκε, αν και ο Ερμή Σηματαρίου απέκλεισε στο ζευγάρι 2-7 την ομάδα που είχε βγει η δεύτερη του Ελευθερούπολη και κατάφερε να περάσει αυτός στη θέση του Φάναντο, αποφασίστηκε ότι δεν θα πάρει το πλεονέκτημα έδρας όπως όλοι ξέρουμε. Εδώ και χρόνια που όπως διεξάγονται αυτού του τύπου τα πλήρες του μάσκα και έτσι στα παιχνίδια 1-4 και 2-3 του Final Four βρέθηκε αντί να παίξει ο δεύτερος με τον τρίτο να παίξει δηλαδή ο Ερμής Σηματαρίου με τον Μίλωνα και εμείς με τον Ηρακλή μαγειρεύτηκε όπως τελικά αποδείχθηκε να αγωνιστεί η ομάδα της του Μίλωνα να αγωνιστεί μάλλον η ομάδα του να αγωνιστεί ο Πανιώνιος με την ομάδα του Μίλωνα και ο Ερμής Σηματαρίου με τον Ηρακλή. Εάν αγωνιζόταν ο Ερμής Σηματαρίου με τον Μίλωνα αυτός που έχανε στα πρώτα μας έχει τη δυνατότητα να κερδίσει στο
μάτι σε δεύτερο πλεκάθρο. Θα έχουμε αφήσει τον Μήνωνα. Να θυμίσουμε ότι ο Μήνωνα ο Ηρακλής απέκλεισε τον Εμίση Μακαρίου και ο Μήνωνας κέρδισε στα πρώτα παιχνίδια του Φαγαθού του Πανιόνιου. Έτσι. Οπότε ο Μήνωνας αυτομάτως ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στα Πανιόνιου και ως μειώφιλε σαν δεύτερος έπρεπε να παίξει. Σαν τρίτος έπρεπε να παίξει με τον τέταρτο, με τον Ιακλή δηλαδή. Έπαιξε με τον Πανίδο που ήταν πρώτος. Και έτσι έγιναν τα ζευγάρια της κανονικής περίοδου του Πανίδοντος ο πρώτος με τον τρίτο Ιακλή, ενώ είπα παίξει ο Πανίδος με τον ένα παίξει μόνο ο Ερμίσης Ματαρίου με τον Μήνωνα και ο Πανίλος με τον Ιατρή, που ήταν τέταρτο. Έπαιξε λοιπόν ο Ερμήνης Παδερίου με τον Ιατρή και έχασε. Έπαιξε ο Πανίλος με τον Μήνωνα και έχασε και ο Μήνωνας στέφθηκε πρωταθλητής. Και στο δεύτερο παιχνίδι του Ιρακλή, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος είχαν πάντα το πλεονέκτημα να παίξουν και όσοι τιμένοι με τον νικητή του άλλου ζευγαριού και έτσι ο Πανιώνης έπαιξε με τον Ιακλή για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και την απευθείας ανόδο που τελικά τον κερδίσαμε με πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου βέβαια να θυμηθούμε όλοι και έτσι ανέβηκε ως πρωταθλητής ο Ιακλής και δεύτερος ο Μήνωνας και δεύτερος ο Πανιώνης. Αυτό βέβαια έγινε όπως ξέρουμε όλοι με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ στις περσινές εκλογές. Καταρρίφθηκαν όλοι οι κανονισμοί, καταρρίφθηκαν όλοι. Το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι αυτό δεν σχολιάστηκε σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, σε κανένα από τα μεγάλα κανάλια. Βλέπετε τα στεγανά ακόμα και στον αντιμετωπισμό. Όχι μόνο υπάρχουν, αλλά είναι και αυτά. Δεν σχολιάστηκε. Αν έφτασε να πω ότι ο κ. Μασκίτης για τον άνθρωπο πρόεδρος του Μήνου να σταλέσει την κοινωνική δικτύωση της ΕΠΗ και υπάρχει δηλώσει ο κ. Στέλνος. Τα ζευγάρια των ομάδων στο Βάνα Λόκα για αυτά, τον Βουλίου του Βουλίου. Τελικά δεν ήταν. Έτσι ο Μίσης Μαζαρίου κατάφορα δικήθηκε γιατί δεν είχε τη δεύτερη ευκαιρία. Παίρνοντας το πλεονέκτημα από την Ελευθερία να καταλαγεί στο Βάνα Φόρ δεύτερο που δεν το κάνει. Και έτσι δεύτερος καταστημένος, γιατί συνέχεια από την Ελευθερία που δεν θα. Γνωρίζοντας οι άνθρωποι του μπάσκετ τα τεκνόνα σε όλους τους συλλόγους και τόσο, γνωρίζουν ότι είναι μια πέρα συνεργάτηση του πρόεδρου μας. Εγώ ήταν υπεύθυνος και εκνοητός στο μάσο του Μήνου. Θα χρειάζεται να προηγούμε και θα είναι μέσα. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια, έλεγε η υποδοσμία αυτή την εβδομάδα, μετά την εκεί συνήθεια που δεν δέχτηκε κάποια αιτήματα που τον πρόσφυγε στην Ελλάδα. Μπορέσει να συνεχίσει το λόγο της και να φτιάξει με το σχολείο της άλλης και ομάδες πρέπει να γίνουν ανάμεσα εταιρείες ΚΑΕ, να γίνουν στο τρόπο της Μαρκανά, να γίνουν στο Μαρκαβίου, που είχε στο δικαίωμα και ως μη ΚΑΕ. Ως ερευνητικός του να έχει συμμετοχή. Με το που πετύχει στην Ελλάδα, μπορεί να φτιάξει ΚΑΕ, όπως αυτό ήδη κάνει και τρέχει. Ο Μήνωνας λοιπόν μετά από την συνέντευξη του Κύριστο, κατόπιν μη συμφωνία με τα αιτήματα του κλιματικού και δεν ξέρω πώς είναι το μέλλον, ψήφισε όχι στο να δημιουργηθεί μια νέα καλή. Τελικά δυστυχώς για όλους και για το φίλο μου τον Μιχάλη τον Πρόεδρο, αναγκάστηκε να δώσω μια δυνατότητα συνεχής. Είναι η δεύτερη τρίτη φορά που είναι αυτό ο κομμάτι. Αυτό είναι μια άνθρωπη κέντρο.
Δεν θα συμμετάσχει στην αυτά. Ποια κατηγορία θα συμμετάσχει, δεν είμαι ακόμα σίγουρος να τα παίξει αυτά δύο γητές. Αυτό νομίζω δεν είναι αυτό. Ο Πανέλος λοιπόν στο ποδόσφαιρο εγκρίθηκε από την Γενική Συνέδρια του Ραχέμι τη Δευτέρα. Θα δώσουμε στο Τζίλο Τσόλτσο το OK για να φτιάξει την ΑΚΑΕ. Να πούμε στο Πανέλος ότι η ανακοίνωση της ορολογίας της ελληνικής και της οικονομίας του Παναγιώτη έγινε μόλις πριν 10 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν 10-15 μέρες. Πολύ καιρό μετά το πέρασε η αγωνιστική περίοδο που πήγαμε στην Ισραήλ. Ο συμμετοχή ο Πανιόν. Αφού έγινε αυτό, ανακοινώθηκε η κοινωνική σύνδεση, η οποία έγινε και όρισε με αρκετό κόσμο, όχι όσο ήταν την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη κοινωνική σύνδεση, αλλά και το κόσμο που έχουν 120-130 άτομα. Είμαστε και εμείς εκεί. Και δόθηκε το οκ, το οποίο τούτο μένει σε κοινωνική σύνδεση. Μάθαμε ότι την πενταμελή, υπάρχει μια πενταμελή που θα διαχειρίζεται το τμήμα του ποδοσφαίρου σαν παέπνο. Σε αυτή ανήκει ο κύριος Ντάτος, ο κύριος Δενής, πρόεδρος και λοιπόν στο ο κύριος Τσόπιος, ο κύριος Μίχας, νομίζω, ένας ακόμα εργαζομένος που θα βάλει και αυτός κάποια χρήματα από τα 400.000 που θα έρθει το δικό του πάλι. Αυτά τα βασικά υπάρχουν στην κοινωνική. Ο κύριος Τσόπιος, ο κύριος Ντάτος, ο κύριος Δενής, ο κύριος Μίχας και ο κύριος ο Φίλος Γονθάλος ο Κατσούλης, ο οποίος θα είναι ο νομικός εκπρόσωπος που θα τρέξει όλες τις διαδικασίες τη διοικητική μετέφραση από πιάνο και μέχρι τις 12 Ιουλίου να θυμίσουμε ότι το 12 Ιουλίου είναι ακόμη και τόσο όλα. Να έχει γίνει μια ΑΚΑΕ, να έχει πάει στο Υπουργείο Εμπορίου, να έχουμε πάρει το OK για να σταλεί ο Φάκελος την Επιτροπή Επαγγελματικού Αριθμού που θα τον δει για να τον εγκρίνει, για να εγκρίνει μάλλον τη συμμετοχή τη νέα ΠΑΕ Πανιόνι στην αγωνιστική περίοδο που έρχεται στη Super League 2. Να πούμε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσουν και κάποιοι άλλοι, όπως ο Ιγαντήτης, που δεν έχει πολλά, έχει ήδη αποχωρήσει από την ομάδα, δεν ανανώσει το συμβόλαιο. Ενώ ο Γεμιστός, από τους γνωστούς, ο Χάφο, ο Διονέλης, γύρω στους 7 από τους εκτές, ο Γεμιστός, λοιπόν, 7 με 8 από τους εκτές θα είναι αυτοί που θα μείνουν. Ίσως είναι και ένα-δύο παιδιά νεότερες ηλικίες που δεν είχαν τώρα τόσο μεγάλη συμμετοχή που θα μείνουν στο παραδείγμα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα με μεταγραφές τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστών Έλληνων, γιατί από αυτοί, από όσο καταλαβαίνουμε, ο καθένας και τα από τους 7-8 που μείναν, δεν θα είναι πολύ σημαντικό στην Ελλάδα και στο τέλος θα πρέπει να πάει να γίνει η λύση στην μεταγραφική περίοδο, όπως είπαν και οι άνθρωποι του Τελικού. Να πούμε ότι ο κ. Μίλιος έμεινε στα αγωνιστικά από το Τελικού Πανεπιστημίου μαζί με τον Μιλιονέα του Καπάτα Ιδέλια, που ήταν ο Τελικός Εκκλησίας. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα ότι ο προπονητής θα είναι ο Άντωνης Νικοπολίδης, αλλά αυτό είναι ζήτημα ημερών, αφού μάλιστα το τέλος γίνει παραλογή ότι υπάρχει συμφωνία. Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Μπίτρος, θα είναι ο Λέος ο Καπάτε, θα είναι στην Επιτροπή, ξέρασα να πω και ο Σάκης ο Κάτσος, στην πενταμενή Επιτροπή που θα είναι ο κύριος Σάκης ο Κάτσος, που θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την αγωνιστική και την οικονομική της νέας ΠΑΕ. Θα είναι και ο Σάκης ο Κάτσος μαζί με τον Σάκη Καρτζίλο και τον κύριο Τσούρτσο και τον συνεργάτη του Μίχα. Και έχουν γίνει κουβέντες ήδη για να ενισχυθεί μετά το μηχανικό πεδίο. Είναι πολύ κοντά να ανακοινωθούν έτσι για τουλάχιστον από τον Περσέ, που η Ελλήνη, το Μαχαφίνακα, δύο στόχους κτλ. Δεν είναι ακόμα να θυμάσουμε.
Οπότε υπάρχει μια αισιοδοξία όσον αφορά το τμήμα προσφορά. Στο τμήμα μπάσκετ και εκεί ανακοινώθηκαν ότι ο Ιάκωβος, ο Μιλιτήκης, ο Μιλιτήκης, ο Μιλιτήκης, θα παραμείνει στην ομάδα. Ο Κίκας βέβαια όμως τώρα ο Καπραμανάκης θα παραμείνει στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα παιδιά που βοηθήσανε δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Όπως είπαμε, αλλά ίσως ο Παρτονάκης τους ευχαρίστησε επίσημα. Το μπάσκετ του Πανελλήνιου και γραφτεί. Σαν για την προσφορά του στην άνοδο, στην άνοδο μια κατηγορία. Και ο κύριος Δικουγιάννης μαζί με τον διοίκηση. Το μπάσκετ να θυμίσουμε ότι αλήθεια να αρχίσει πολύ από τα κατηγορία του. Θα αρχίσει νομίζω μετά τις 3 κατηγορία. Με 20 κατηγορία και 300 το μπάσκετ αυτού είναι και το σωστέμιο του θερμών. Έτσι και η προσπαθία θα είναι τώρα. Έχει υπάρχει μεγάλη σημεία που έτσι για την ίδια. Και θα σας πω να κλείσει ένα ρόλο και την αρχή μας στην περίοδο. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι για το ποδοσφαίρο μας και το μπάσκετ. Να πούμε ότι στο Λεγαστέχνη Πανιόνιο έχουμε νέα και θα έχουμε και καλεσμένους την επόμενη εβδομάδα, που είναι ένα δυνατόμενο και είναι αυτή την εβδομάδα που είναι τον υπεύθυνο ευρωπιστήγο του κ. Χρήστο Σταματόπουλου, με προπονητές και αθλητές που πήραν μέρος στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μια φορά και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Το προηγούμενο Παρασκευή και Σάββατο στην Πάτρα, το παλιό πρωτάθλημα K18, εκεί που είχαμε βέβαια την Ιωάννα Σταματοπούλου, η μεγάλη επίδοση του Πανελλήνιου μας και πολύ καλή αθλητρία. Πολύ ελάχιστη και πολύ δουλειά. Να δίνει πώ θα ρίξει να μέσα από την απώλεια. Να έχουμε τον επικοντιστή μας πρώτο στο άλμα επικοντό, να διαφέρει το μάτι. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον Έλληνα και τον Έλληνα και να έχουμε και τη Σπυροπούλη, η οποία βγήκε 4-7 μέτρα. Στα διακρίσει είχαμε και άλλε συμμετοχέ, είχαμε μια θέση στην δεκάδα και μια θέση στην δεκάδα. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένα αέρα ανανέωση του Παναγιώτη από πέρσι. Θα θυμάστε αυτό το ρόλο πολύ καλά. Όπω ρώτησε το Βούλγαρο, η Πολύ, μιλήσαμε ότι θα δημιουργηθεί και Πανιόνιο ΑΜΕΑ που λέγεται η σύλλογη που έχουν τμήμα για αθλητές και αθλητές με αναπηρία. Σε αρκετά τμήματα ήδη η επιστατήσια που φέρει στο πιτπον θα έχει 7-8 αθλητές. 7 αθλητές που θα είναι στην επιτραπέζια της θέση ΑΜΕΑ Πανιόνιο. Αυτός ο σύλλογος θα είναι, όπως μου είπε η κυρία Άλκη στην πρόοδο της, ανεξάρτητος σε καταστατικό κινητογεία από τον Εραστέχνη Πανιόνιο επίσημα, αλλά θα είναι με το ίδιο σήμα και το ίδιο σύμβολο του Πανιόνιου, κάτω από την μεγάλη οπέρα του Πανιόνιου, αλλά διοικητικά θα λέγεται όπως και κάθε άλλη συλλογή. Μου είναι πολύ μικρή να ξέρετε στην Ελλάδα και πολύ μάλιστα στην Αθήνα που έχουν αντίστοιχο να λέμε Πανιόνιο Σταμαία ή Απόλλωνα Σταμαία ή οτιδήποτε άλλο από την Ελλάδα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν από το Σεπτέμβριο και θα είναι καλεσμένη να μας τα πει η Άλκη Συμπόλωνη, η οικονομική διευθυντής στη διοίκηση του Πανιόνιου Μαχητικού Συλλογού, η Θεία Φραγκασένη, η οικονομική διευθύντρια του Συλλόγου, και αυτή που είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά. Είναι εδώ καλεσμένη για να μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία. Να πούμε ότι σε 15 μέρες ξεκινάει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρόλι, λοιπόν. Εκεί που θα μας περιθέτουν κάποια αρχές του Πανελλήνιου, όπως είναι η νίκη να ψάξει τη σιωπηρία που έχουμε και όπως προσωπικά έχουμε ότι μέχρι στις δευτερές τις προπονήσεις και μελές πιστεύουμε ότι θα έχει νίκη. Θα είναι και άλλα αρχές. Σε 15 μέρες λοιπόν είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοιχτού τύπου αγώνων λοιπόν, νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγινε στην Πάτρα μας έφερε δύο ξένα μετάλλια, όπως είπαμε, με την Άννα Σταματοπούλου, σε δύο μετά την Πόλια και με το παλικάρι μας πάνω και κοντό. Ο Πανιόνιος πια από πέρσι, εδώ και δύο χρόνια στην ουσία, από πέρσι αρχίζει
γίνεται. Ο Πανιώνης, όπως μου με κάθε άνθρωπο που βασίζουμε, τελειώνει με παλιά χρήματα που δημιουργούσαν τις περιοχές και τα πάντα. Αρχίζει να καρπώνεται τα έσοδα από τις τρεις κεραίες που έχει, κινητής τηλεφωνίας που έχει, πάνω από το από τη θύρα 2 και έτσι σιγά σιγά θα μπορέσει να οικονομικά τουλάχιστον να είναι ένα σύλλογο που θα μπορεί να κάνει κουμάντα στο σημείο του και να πει ότι ξεκινάω τη σεζόν με κάποια εγγυημένα έσω που αυτή τη στιγμή δυστυχώς ακόμα και σήμερα όπως το εξώ θα πω και κάτι άλλο. Κάθε μήνα προφάνει λίγο από το αίμα του λόγου οικονομικού. Λοιπόν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την κρίση για το θέμα, το οποίο πρέπει, αφού αφαιρέθηκαν οι πρόσθετοι πολιτικοί και λοιπά, ήταν και αυτό το συντάξει. Μόνο όχι για να το πω, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε από τις χιλιάδες. Είναι ρυθμισμένο, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, κάθε μήνα, κάθε χρόνο πρέπει να φέρουμε ένα σύλλογο, ένα πολύ σοβαρό ποσό για να πληρώνουμε αυτές τις δουλειές. Όπως είπα, ακόμα υπάρχουν. Από το 15 ετίας με φιλές σε κάθε πάλι στο σύλλογο όλων των χρόνων και κάποιοι άλλοι προμηθευτές και άνθρωποι που όπως αποδείχθηκε και δυστυχώς για όλους μας δεν είχαν εκδοθεί από την αρχή. Κυρίως του προσέχω και πέρασε. Έτσι σιγά σιγά έχει και όλοι το σύλλογος. Να πούμε ότι έχουν τερματίσει και αγωνιστικά όλα τα τμήματα. Να πούμε ότι η γενική ομάδα βόλεϊ έχει την άνοδο στην πρώτη της Νατάλια κατηγορία. Η ομάδα βόλεϊ των Αυρών, παρόλο που συμμετέχουν μόνο 8 ομάδες στην Α1 κατηγορία των Αυρών, έχουν συζητιέται να γίνουν 10 και έτσι να υπάρχει κάποια wild card που να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο Πανιώνιος και να αγωνίζεται και ο Πανιώνιος στο βόλεϊ Αυρών στην Α1 κατηγορία, και ξέρουμε ότι τα budget για την πρώτη τάξη κατηγορία όλα τα θέματα πρέπει να είναι πολύ αυξημένα για να έχει μια ομάδα που θα σταθεί στην κατηγορία, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε αυτό είναι βόλεϊ. Ακόμα δεν έχουμε εξελίξεις, αλλά ειδικά στο βόλεϊ γενικό έχουμε τους ανθρώπους που ενισχύουν σημαντικά και οικονομικά την ομάδα. Να πούμε ότι πρώτη φορά στην ιστορία ο βασικός αθλητής, μπορώ να το πω αυτό, πρώτη φορά στην ιστορία ομαδικού αθλήματος του Πανιωνίου υπήρξε ομάδα που κατέληξε από το πρωτάθλημα έστω και στην χαμηλότερη κατηγορία, όπως λέγεται η πρελή κατηγορία του βόλεϊ γυναικών. Πρώτη φορά λοιπόν ομάδα του Πανιωνίου βγαίνει από τα αθλήματα ΑΕΚ, έχοντας μόνο νίκες σε όλους τους αγώνες του Πανιωνίου που ξέρουν. Στην κατηγορία αυτή, στην κατηγορία αυτή, αυτό το πέτυχε. Και είναι άξιο θαυμασμού πραγματικά αυτό που έχει εκτεθεί από το βόλεϊ γυναικών και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Σιγά σιγά μάλιστα ενισχύεται και η ομάδα με Έλληνες αθλητές. Έχουν ανακοινωθεί ήδη 3-4 Έλληνες αθλητές για να ενισχύσουν το ρόστερ που θα συμμετέχει στην Α1 κατηγορία. Και κάτι αντίστοιχο σιγά σιγά θα γίνεται και με τον Βόλεϊ Αυρών, αλλά περιμένουμε να δούμε εάν τελικά θα εργοδοτούν. Θα πραγματοποιηθούν οι ελπίδες μας ότι θα μπορέσει και τον Βόλεϊ Αυρών που έχασε τελικά από τον Όφη να συνήθουν. Στην τελευταία μας τον play-off ανώδου, έχασε από τον Όφη, προσπαθούσε να σταθούμε στο Λάκη. Και δυνατότητα να κερδίσει και να πάρει αγωνιστικά την αναγκαία.
Αλλά από καλό. Και κοίταξε τα μάτια και έφτασε το τρίτο αγώνα. Να δώσω τον αγώνα τώρα που ήταν μια καταφέρει να το πει. Να επιθυμεί και να μην καταφέρει να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Ανδρών. Αυτά όσον αφορά το βόλεϊ. Ανδρών των γυναικών. Για το ποδόσφαιρο το είπαμε. Τα είπαμε μάνα. Η ομάδα θα συνεχίσει να ανισχύεται. Όσοι μιλήσαμε, δεν είναι να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα από την αρχή. Έχει δείξει άνθρωπο που σχεδιάζει το προσωπικό μέλλον του Πανεπιστημίου ότι αφού όπως είπαμε 8-9 από το σύστημα μιλάνε, θα γίνουν τουλάχιστον 10 μεταγραφές που να ενισχυθεί ο σύλλογος με έμπειρους παίκτες για να μπορεί να ενταχθεί στην άνθρωπο Super League 2. Αυτός, όπως είπαμε, αντεράνει πολύ βαθιά. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ κανείς, ούτε προεσυγήθηκε κανείς, να θεωρήσει φυσικά σε αυτές τις κατηγορίες. Ακόμα περισσότερο από ότι μια ομάδα από τα φύγια της Super League 2 που θα ανέβει στο 21, εκεί μπορεί να πεις ότι μπορεί να έχει και έμπειρους παίκτες που μπορούν να σταθούν στη Super League 1. Κάποιον έμπειρο κορμό δηλαδή. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί ποτέ και πουθενά για κάποιο κορμό που έχει μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα της Γαλλίας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Παρόλο που τερματίσαμε με διαφορά 7-8 χρόνια. Δεν υπάρχει. Και το είδαμε και στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, το επίπεδο δυνατοτήτων των ομάδων και στους δύο όμιλους της Ιωάννας Εθνικής, ανεξαρτήτως, δεν μπορεί να συγκριθεί ποτέ με το επίπεδο των ομάδων και τις δυσκολίες της γιατί στους Super League 2. Οπότε δεν υπάρχει νόημα να μιλήσουμε για βασικό χώρο. Ομάδος που πέτυχε όντως την άνθρωπη. Είναι άλλα τα κρά, είναι πολύ βαθιά, είναι εντελώς 2 και 3 επίπεδα πάνω η δυσκολία του πρωταθλήματος και γι' αυτό άλλωστε ήταν μετρημένοι κάποιοι του Γράμμα Δίξια που είναι 7 στους προσθέτες που έχουν ενημερωθεί από το Βασίλειο Βαρέτε και θα περιμένουμε αρκετούς προσθέτες για να πλαισιώσουν τη βασική δεκάδα και το βασικό χρόνο της ομάδας για τους συμμετοχούς. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο μπάσκετ, όπως είχαμε πει, να αναφέρουμε το αρχηγό μας έτσι, στο μπάσκετ, ο βασικός μας πλεϊμέικερ έφτασε κάθε κάποια ηλικία που δεν μπορεί να διεκδικήσει την άφηνα πολλά λεπτά στην αρχή και έτσι θα κρεμάσει τα προσωπικά του παππούτσια και μιλάω βέβαια για τον Εγκίνη, ο οποίος μετά τον τραυματισμό πολύ σοβαρό έχασε τους ελευθερούς τρίτες και την αγωνιστική περίοδο που έχουν περάσει. Και στο μπάσκετ θα γίνει κάτι αντίστοιχο έτσι. Έχουν ανανεωθεί μόνο 3 βασιλικολίστες, όπως είπαμε, ο Κίκας, ο Ιάκωβος με την Ιγύρης που είναι πολύ νέο και ο Σέντρο μας παραμονάκης. Αλλά και αυτοί, να θυμίσουμε ότι η ομάδα έχει δικαίωμα 5 ή 6 ξένων παιχτών στην ΑΕΝΑ. Οπότε ο Παλίος βέβαια από φιλοσοφία και μόνο και από πεποίθηση. Όπως όλες οι ομάδες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν 6 ξένους μπασκετμπολίστες για τράφη, θα έχει και την ίσχυση που πέφτει εδώ και πέρα. Με 3 τουλάχιστον ξένους, οπωσδήποτε, αλλά θα προσπαθήσει όπως έχουμε καταλάβει την διοίκηση και το σκεπτικό της να ενισχυθεί και κάνει κάποιους έμπειρους, σίγουρα έμπειρους, και κάποιους παίκτες που μπορεί να αγωνιστεί παλαιότερα στο σύνολο, έχουν αποκτήσει ένα-δύο χρήματα από παίκτες που τους είχαμε στο Πανίλο, όταν είναι 20-22 χρονών και τώρα βέβαια είναι 34. Όπως ο Σαλούστρος, να πω ένα παράδειγμα, δεν είναι τίποτα να πούμε έτσι, αλλά σαν παράδειγμα που αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες παθητές που μπορεί να επιστρέψουν μετά από χρόνια εμπειρία στην άρθρα ένα κατηγορία, κάποιοι από αυτούς ίσως και στην άρθρα δύο και κάποιες χρονίες, να επιστρέψουν στο σύλλογο που
σε πάρα πολλές των περιπτώσεων, να μην πούμε σε όλες των περιπτώσεων, στο Πανιόνι, όταν πάρει μεταγραφή, είτε είναι 19, είτε είναι 21, είτε είναι 23, όταν πάρει μεταγραφή, εκεί που δίνει την ευκαιρία, αν πραγματικά δουλεύει και το πιστέψει, να δείξει τις δυνατότητες και να κάνει, όπως λέμε, σε εισαγωγικά όνομα, να γίνει ευρύτερα γνωστός. Σαν ένας διακριθής επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα ή στη Σούπερ Λίγκα, να το πει. Αυτό έχει καταφέρει ο σύλλογος μας εδώ και 10 ετίες και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε σαν φιλοσοφία και στο ποδοσφαιριστή και στο μπάσκετ, ώστε να είμαστε πόλος έλξης στα ραβδού των Έλληνων ποδοσφαιριστών και συνεργαστών, που θα βλέπουν τον Πανέλληνο σε μια ομάδα που θα δώσει την ευκαιρία. Θα πάρει λεπτά συμμετοχή και αυτό μπορεί να το κάνει. Να δείξει το καλύτερο στην αναλυσή. Κάτι που δεν γίνεται τώρα σε εμά. Έχουν ένα πρέπει τη νίκη, έχουν ένα πρέπει του πρωταθλητισμού, ένα πρέπει το να κερδίζουν την Κυριακή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιε ομάδε και σε άλλε ομάδε τη Ευαρχία να πούμε ότι δεν έχουν και αυτό. Ακόμα και εκεί αγωνίζονται πάρα πολύ μία και μιλάω για το ποδόσφαιρο, που είναι και ο βασιλιάς του αθλητισμού. Δεν παίρνουν την ευκαιρία. Εμείς ποδοσφαιριστές. Αυτό πιστεύουμε πια. Που θα ξαναμπούμε στο ποδοσφαιρικό χάρτη μετά από 4 πικρά χρόνια. Πολύ πικρά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν ευθύνες για αυτή την τετραετία που δεν είναι επί του παρόντος να αναφερθούν. Γιατί άλλο να μπαίνεις σε κατηγορία και να κάνεις ένα ή έστω δύο χρόνια να μπαίνεις, και άλλο να τέλος πάντων, η Επιτροπή που ανέλαβε το ποδόσφαιρο πέρσι τα κατάφερε μια χαρά. Ανέβασε την ομάδα. Γι' αυτό άλλωστε και αυτή η Επιτροπή με τον κύριο Μπίλιο, πρωτεργάτη και αρχηγό, με τον κύριο και φίλο Σάκη Κάτζο, με τον πολύ γνωστό σε όλους μας με προσφορά στο Σύλλογο και σαν ποδοσφαιριστή την Ολίδα Καμπάνταη, θα παραμείνει και τη μία χρονιά υπεύθυνη μαζί με τον κύριο Τρούτσο, που έχει εμπειρία, το μεγαλομέτωπο και πρόεδρο της νέας ΠΑΕ, που έχει εμπειρία βέβαια, που βάζει ο καθός, έχει ομάδα και σαν βόμπιο και 10-12 χρόνια είναι το κύριο της μια ομάδα άλλων χρονών και ξέρει τι σημαίνει το βάζει και το κατάνει, έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν έχει να κάνει, το άθλημα είναι ένα. Αυτοί λοιπόν καταφέρανε συνεχίζουμε και φέτος να σχεδιάσουμε το ποδοσφαιρικό μας πανέλθιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα είναι όπως πρέπει και οικονομικά και αγωνιστικά. Χρειάζεται να μπουν αρκετά χρήματα πλέον από τα ποδοσφαιρικά που έχουν το ποδοσφαιρικό. Για να φτιαχτεί μια ομάδα, κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο μπάσκετ, αφού και εκείνοι είναι όλοι τώρα τρεις αθλητές και χρειαζόμαστε το δεκάδο, πιστεύουμε, 14. Θα τα πούμε την ερχόμενη λοιπόν εβδομάδα. Εδώ πάλι. Από τη κοινότητα που είναι στη Δύση Κρατιά. Ναι, καλεσμένος και νέα, φρέσκα νέα, από τις ελπίδες των αθλητών και αθλητριών μας του Στίβου, του Πανιωνίου μας. Και σε μετέπειτα εκπομπή θα μιλήσουμε και για τη δημιουργία ενός πολύ, πολύ σημαντικού θέματος όσον αφορά τον αθλητισμό της χώρας, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία αθλητικών συλλόγων νέα. Αθλητικών συλλόγων νέα, που έχουν την ευκαιρία στην υγεία των αθλητισμών και σε αυτό που είναι κάτι που οφείλει στην αθλητία. Και δεν μιλάμε για την αθλητία αυτό που είναι καρτάκι, μιλάμε και όλα για την αθλητία, μιλάμε και αναπηρία κάποιου που δεν έχει την όρασή του, μιλάμε για όλους τους και αυτό δείχνει τον πολιτισμό που πρέπει να εκπέμπει ο σύλλογός μας, όπως τον έφερα από την Ελλάδα. Και είναι μια πάρα πολύ υγιής και σοβαρή πρωτοβουλία για την οποία θα μιλήσουμε λεπτομεριακά και θα μας πει τον αρχικό σχεδιασμό τη κυρία Συμπρόσωπο, που και αυτή θα είναι σε μια από τις επόμενες εκπομπές καλεσμένη μας εδώ στο NSTV.gr. Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή μετά από καιρό απουσίας και θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με
πάλι εκπομπή, πάντα πάνω στην παρμιά μια αρχαιότητα και αφιερωμένη σε ένα καθόλου. Γεια και χαρά σε όλους.